δεν υπήρξε ποτέ. Δεν υπάρχει ούτε και σήμερα. Οποιασδήποτε κυβερνήσεις και αν πέρασαν, ελληνοαμερικάνικη αμυντική συμφωνία. Δεν υπάρχει, δεν ισχύει. Όλες οι συμφωνίες που έχουν υπογραφεί ανάμεσα στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν συμφωνίες χρησιμοποίησης του εδάφους της Ελλάδας με στρατιωτικές βάσεις, με διάφορα μέσα, εξυγχρονίζονται κιόλας, μέχρι και με ένοπλες δυνάμεις για την πραγματοποίηση επιθετικών ιμπεριαλιστικών πολέμων για τη διανομή και αναδιανομή της Λίας. Για διασπάσεις κρατών, για προσαυτίσεις κρατών και εδαφών κτλ. Κτλ. Για να μην κάνω ολόκληρη ανάλυση τι έγινε από το 50 και μετά. Και η Ελλάδα με όλες τις κυβερνήσεις ανταποκρίθηκε και ανταποκρίνεται και σήμερα. Και ας μην κάνει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ ότι προετοίμαζε μια προοδευτική αμυντική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προσύμφωνο είχε κάνει. Υπάρχει κάτι καινούριο στη σημερινή, υπάρχει, που φέρνει η Νέα Δημοκρατία. Διεύρυνε, οπωσδήποτε, τη δυνατότητα οι αμερικάνικες δυνάμεις να χρησιμοποιούν όλες τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις που υπάρχουν στην Ελλάδα, πέρα των καθορισμένων αυστηρά μέσα στη συμφωνία. Με την ευκαιρία λοιπόν αυτή, αν κάνουμε μία κατάταξη, αν αποπειραθούμε να κάνουμε μία κατάταξη, που συνήθως γίνεται, και λέμε υπάρχουν κράτη, δεν θα πω χώρες και λαοί, γιατί λαοί δεν έχουν ευθύνη γι' αυτά, όσο δεν παίρνουν την υπόθεση στα χέρια τους. Υπάρχουν κράτη, κυβερνήσεις, που θεωρούνται ότι έχουν επιθετική πολιτική, γιατί διεκδικούν εδάφη. Και υπάρχουν κράτη, εδώ κατατάσσεται η Ελλάδα, που δεν διεκδικούν και θέλουν την ειρήνη. Για να πάμε στην περίπτωση Ελλάδας και Τουρκίας. Βεβαίως, η Τουρκία αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα σύνορα. Και μάλιστα με μία κλιμάκωση. Ξεκίνησε από το Αιγαίο με επίκεντρο τα Ίμια και καμιά εκατοστή νησιά και τώρα αυτά το διεύρυνε στο Καστελόριζο λόγω πετρελαίου, ναούς κτλ. Για να μπορέσει να αποκτήσει εκείνη σύνορα με την Αίγυπτο, την Κύπρο και το Ισραήλ. Και τώρα πάει και στην Κρήτη. Κλιμάκωση υπάρχει. Δεν λέω ότι όλα τα πράγματα είναι τα ίδια. Η Ελλάδα είναι φιλιρηνική δύναμη ως κράτος, ως κρατική πολιτική, ως πολιτική των κυβερνήσεων. Δεν υπάρχει πόλεμος που δεν έχει πάρει μέρος. Είναι αλήθεια, δεν διεκδικεί. Δεν διεκδικεί εδάφη. Αυτό δεν την κάνει όμως λιγότερο επικίνδυνη για το δικό της το λαό και για τους λαούς της περιοχής. Και η ελληνική, για να μιλήσουμε από τους δικούς μας όρους, αστική τάξη, και οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν βάψει και αυτές με αίμα τα χέρια τους δίπλα στους συμμάχους τους, Ηνωμένες Πολιτείες κτλ. Και επομένως, δεν μπορεί να, δηλαδή, το θεωρώ ειλικρινά πρόκληση να μιλάμε για αμυντική συμφωνία και με ανταλλάγματα υπέρ της Ελλάδας. Τι ανταλλάγματα ζητάει η Ελλάδα? Ένα είναι την βοήθεια σε ενδεχόμενη τουρκική απειλή και ένα δεύτερο, να πάρει μέρος στη διανομή της Λίας. Αυτό ζητάει. Και εμείς, αν θέλετε, απευθύνουμε ένα ερώτημα στο λαό. Ακόμα κι αν υποτίθεται για κάποιο χρονικό διάστημα εξασφαλίσεις να μην έχεις επίθεση σε βάρος σου. Διότι να το εξασφαλίσεις δεν πρόκειται, αλλά εν πάση περιπτώσει ας το πούμε ότι εξασφαλίζει για 5-10 χρόνια ειρήνη. Είναι ειρήνη αυτή όταν λόγω της πολιτικής των κυβερνήσεων και των συμμαχιών της συμμετέχει η χώρα σου, αισθάνεσαι καλά όταν συμμετέχει η χώρα σου σε λουτρό αίματος σε βάρος άλλων λαών? Δεν υπάρχει υπεριαλιστική επέμβαση που δεν τη στήριξε η Ελλάδα. Και όχι μόνο πολιτικά. Μπορούσε να γίνει ο πόλεμος του Ιράκ χωρίς τη Σούδα. Μπορούσε να γίνει ο πόλεμος της Ιουγκοσλαβίας χωρίς τη διέλευση των ατοικών στρατευμάτων. Και που δεν έχει συμμετάσχει η Ελλάδα. Και συζητάμε τώρα για ανταλλάγματα τι. Να προσφέρουμε τις στρατιωτικές, τις υπεριαλιστικές υπηρεσίες και να πάρουμε κάποια ανταλλάγματα για την άμυνα της χώρας. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, και είμαι βέβαιη ότι το ξέρουν όλα τα κόμματα αυτό. Και θα το ξαναπώ, δεν είμαστε πιο έξυπνοι εμείς. Απλώς ξεκινάμε από άλλη αφετηρία. Οι ελληνοτουρκικές, ας το πούμε, διαφορές χρησιμοποιούνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και άλλες. Και άλλα κράτη, ως στοιχείο εκβιασμού. Εκβιάζουν και την Τουρκία και την Ελλάδα, ανάλογα.
Μπορεί να έρθει η στιγμή που να μιλήσουν πιο θετικά για την Ελλάδα, αν θέλουν να φοβήσουν την Τουρκία και να την τραβήξουν μαζί τους, γιατί αυτό είναι το κύριο, να έχουν την Τουρκία μαζί τους, για τους γνωστούς λόγους που έχετε επικαλυστεί κι εσείς. Είναι στοιχείο εκβιασμού. Εκβιασμού της Ελλάδας. Ότι τάχα οι στρατιωτικές, η Σούδα, το Στεφανοβίκιο, η Αλεξανδρούπολης, ο Άραξος, θα χρησιμοποιηθεί κατά της Τουρκίας, αν η Τουρκία κάνει κάποιο πιο αυξημένο επιθετικό βήμα κατά της Ελλάδας. Μα μην κοροϊδευόμαστε. Και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, διότι και οι υπουργοί της κυβέρνησης και βουλευτές και ο πρώην Υπουργός Άμυνας επί ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι στην κρίσιμη στιγμή θα είμαστε μόνοι μας. Ειλικρινά, την τελευταία περίοδο, τα δύο τελευταία χρόνια, βγαίνουν και αλήθειες από ονόματα, από στόματα και υπουργών, ακόμα και καθηγητών πανεπιστημίου που διδάσκουν διεθνές δίκαιο κτλ. Και γιατί κάγει, βγαίνουν αλήθειες, γιατί σε τελευταία ανάλυση είτε είναι εκλεγμένοι με τη Νέα Δημοκρατία, μιλάω και για εκλεγμένους με τη Νέα Δημοκρατία, δεν μπορούν να έρθουν σε πλήρη διάσταση με αυτά που διαβάζουν για το διεθνές δίκαιο ή αυτά που παρακολουθούν στην πραγματικότητα, ανεξάρτητο του ότι βεβαίως παραμένουν στη γενική στρατηγική που ακολουθείται. Θα είμαστε, λέει, μόνοι μας. Αυτό βέβαια έχει διπλή έννοια, θα είμαστε μόνοι μας. Χρησιμοποιείται ως εξής. Από τη μια μεριά, με το θα είμαστε μόνοι μας μπαίνει το δίλημα συνθηκολόγηση ή πόλεμος. Για να πάμε στη συνθηκολόγηση. Και από την άλλη μεριά πρέπει να υποθεί και μια αλήθεια, ούτως ώστε να προετοιμάζεται και ο λαός σε μια τέτοια κατεύθυνση. Και θα πω, η μεγαλύτερη προετοιμασία που γίνεται σήμερα του λαού, με εξαίρεση κάποιες φωνές τάχα υπέρ του πολέμου, η μεγαλύτερη προετοιμασία είναι να αποδεχθεί η Ελλάδα να συμμετέχει σε πόλεμο κατά των γειτονικών λαών και να αποδεχθεί συμβιβασμούς που έχουν σχέση με κυριαρχικά δικαιώματα, με σύνορα κτλ. Και κοιτάξτε να δείτε, όσο υπάρχει εθνοκρατική οργάνωση, και θα υπάρχει και στα πλαίσια του καπιταλισμού και στα πλαίσια του σοσιαλισμού, των σοσιαλιστικών κρατών, αυτά που θα διαμορφωθούν μέσα σε αυτόν τον αιώνα, δεν μπορεί κανένα κόμμα, και το κάνουμε και εμείς που είμαστε υπέρ, αν θέλετε, να ζήσουμε σε μια περίοδο που δεν θα πρέπει να υπάρχουν σύνορα και δεν θα υπάρχει και πόλεμος βέβαια, δεν θα υπάρχει χρέα συνόρων, αλλά όσο υπάρχουν σύνορα, όσο διατηρείται η εθνοκρατική οργάνωση, υπάρχει ζήτημα για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και υπεράσπιση των συνόρων και υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, ανεξάρτητα του ότι το κουμάντο σε αυτά το κάνει η αστική τάξη και ο στρατός της. Εμείς βεβαίως λέμε ότι έχει τη δυνατότητα ο λαός, βγάζοντας και πολιτικά συμπεράσματα, να έχει την επαγρύπνηση και την ετοιμότητα να πάρει και την υπόθεση στα χέρια του, αν βρεθούμε σε μια τέτοια στιγμή. Αυτό είναι, αν θέλετε, το κυρίως ζήτημα. Κοιτάξτε να δείτε. Ας πάρουμε, είναι σήμερα, το έβαλε και ο σύντροφός μου, ο Γιώργος ο Μαρίνος, την υπόθεση της Παλαιστίνης. Κυπριακό και Παλαιστίνη είναι τα δύο ζητήματα που απέμειναν ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών να έχει θετικές θέσεις. Την περίοδο εκείνη που υπήρχε και το σοσιαλιστικό σύστημα, στο Συμβούλιο Ασφαλείας υπήρχε η Σοβιετική Ένωση κτλ. Κτλ. Υπήρχε ένας καλύτερος συσχετισμός από το δραματικά αρνητικό που υπάρχει σήμερα και έχουμε δύο αποφάσεις. Πού εφαρμόστηκαν αυτές? Και περιμένουμε να βοηθήσουν την Ελλάδα και να στηρίξουν τη σύμμαχη την Ελλάδα απέναντι στην Τουρκία. Κυπριακό και Παλαιστινιακό. Και έρχεται αυτή η συμφωνία. Όχι συμφωνία, δεν είναι συμφωνία, απολύθηκε και από την Παλαιστίνη. Αυτό το σχέδιο, το οποίο πρέπει να ξεσηκώσει όλους τους λαούς της περιοχής. Και όχι μόνο τους Παλαιστίνιους. Διότι χτυπάει καμπάνα για πολλά κράτη. Η Συρία είναι νέο κράτος. Η Λιβύη είναι νέο κράτος. Τρέχετε κάθε μέρα όλα τα κόμματα εκτός από εμάς. Περιμένετε να δείτε μία φράση ρουτίνας των Ηνωμένων Πολιτειών, μία φράση χρησμό που να ερμηνευθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ρίχνουν σε εμάς μεγαλύτερο δίκαιο από ό,τι στην Τουρκία. Τώρα βρήκαμε σωτήρα τον Μακρόν. Ποιος ευθύνεται για την κατάσταση στη Λιβύη? Γαλλία και Ιταλία. Πότε μεθόδευσαν την ανατροπή του Κατάφη, με τον οποίο εμείς ποτέ δεν είμαστε, ούτε καλημέρα δεν είχαμε πει, ούτε καμία σχέση είχαμε με το καθεστώς, αλλά και με πολιτικές δυνάμεις της Λιβύης. Πότε έγινε? Όταν ο Καντάφη είχε το όνειρο να γίνει ο κυρίαρχος ηγέτης ολόκληρης της Αφρικανικής Ηπείρου, σε αντίθεση και με την Νοτιοαφρικανική Ένωση, και όταν έδωσε
άρχισε τις συμφωνίες με τους Κινέζους για να τους δίνει το πετρέλαιο κτλ. Τότε μπήκε η Γαλλία και η Ιταλία και ανέδρυψαν τον Καντάφη. Η Γερμανία. Η Γερμανία εκείνη την περίοδο έπαιξε και αυτή ρόλο, όχι με στρατιωτικές δυνάμεις. Η Γερμανία έχει ένα πρόβλημα δράσης με στόλο στη Μεσόγειο. Δεν έχει πάντα την. Δεν έχει έξοδο εύκολη στη Μεσόγειο. Όταν όμως αυτή άρχισε τις συμφωνίες με τα κράτη της Βορειοαφρικής. Και αν πριν 10 χρόνια μιλάγαμε για το Αιγαίο, ή πριν 15, τα προβλήματα στο Αιγαίο, τώρα μιλάμε για τα προβλήματα που θα πλήξουν τον ελληνικό λαό σε μια πολύ ευρύτερη περιοχή. Αιγαίο, Νοτιοανατολική Μεσόγειος, Μέση Ανατολή, Λιβικό Πέλαγος κτλ. Γιατί βεβαίως υπόθηκε και από τον σύντροφό μου τον Γιώργο τον Μαρίνο, εδώ γίνονται συμμαχίες οι οποίες διατάσσονται και να διατάσσονται. Εάν η παγκόσμιας κυριαρχίας, οι παγκόσμιες δύναμεις, καπιταλιστικές, υπεριαλιστικές δυνάμεις, Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαϊκή Ένωση, Κίνα και άλλες, οι οποίες παλεύουν μεταξύ τους με περιφερειακούς συμμάχους, αν δεν μπορέσουν να λύσουν τα ζητήματα όπως τα λύνουν μέχρι τώρα και έχεις μια γελικότερη έκρηξη, η Ελλάδα δεν θα γίνει στόχος, θα είναι το πρόβλημα μόνο η Τουρκία, θα γίνει και θα παραγίνει. Λέτε προετοιμαζόμαστε για πόλεμο για να επιβάλλουμε την ειρήνη. Όχι. Προετοιμάζεστε για να υπηρετήσετε την υπόθεση του υπεριαλιστικού πολέμου και σήμερα και αύριο. Αυτή είναι η προετοιμασία που γίνεται. Δεν υπάρχει αμυντική συμφωνία. Και για μας, και για να τελειώσω, οι τελευταίες αποφάσεις του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρονται σε άμυνα, μα σε επιθέσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε καθαρά: εντείνουμε τη στρατιωτικοποίηση και για πρώτη φορά επισήμως, γιατί στο βάθος υπήρχε πάντα, περιλαμβάνει την αντιμετώπιση λαϊκών εξεγέρσεων στον χώρο της Ευρώπης. Δεν παλεύετε μόνο για τον πόλεμο, αλλά παλεύετε για να εμποδίσετε την πραγματική, την ουσιαστική αφύπνιση των λαών να πάρουν στα χέρια τους την υπόθεση των κυριαρχικών δικαιωμάτων των συνόρων και πάνω απ' όλα αυτοί να κάνουν κουμάντο στον πλούτο που υπάρχει στην περιοχή. Και καταψηφίζουμε, είτε είναι απολύτως ευνόητο. Το όχι που μπορεί να ακουστεί και από άλλα κόμματα στη Βουλή είναι στη λογική των ανταλλαγμάτων. Το παρόν του ΣΥΡΙΖΑ είναι σαν το σκίσιμο των μνημονίων.